Το σύγχρονο Μουσείο Τεχνολογιών, μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας, πραγματοποιεί για πρώτη φορά έκθεση των δημιουργημάτων του. Το Μουσείο Τεχνολογίας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κανελοπούλου Ευγενία, μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας του, σχετικά με τις δράσεις τις οποίες ζήτησε η κοινωνία, όσον αφορά τη δραστηριότητα των παιδιών, τα οποία δημιουργούν τα δικά τους έργα και τα παίρνουν σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή είπαμε αυτά τα έργα που δημιούργησαν 1,5 χρόνο τώρα τα παιδιά να τα εκθέσουμε στο πνευματικό κέντρο. Πρόκειται για 300 δημιουργίες και πάνω των παιδιών αυτών, από 5 ετών μέχρι και 17-18 χρόνων ηλικίας. Τα έργα αυτά είναι δημιουργίες που έχουν να κάνουν με όλες τις επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, ρομποτική, αυτοματισμοί, περιβάλλον, πολιτισμός, τοπικές επιστήμες. Η έκθεση αυτή θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο, 8 με 2 το πρωί και 5 με 9 το απόγευμα. Τα παιδιά θα ενημερώσουν τα ίδια για τις δημιουργίες τους το κοινό της Καλαμάτας. Οπότε παρακαλούμε όσους θελήσουν να έρθουν να επισκεφτούν την έκθεση, είναι δωρεάν είσοδος, να δουν πώς τα μικρά παιδιά δημιουργούν, όπως θα έπρεπε ήδη και η χώρα να δημιουργεί, από μικρά να μαθαίνουν σωστά, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να έχουν τις βάσεις για να προοδεύσουν στην κοινωνία. Μεγάλος αριθμός παιδιών όλων των ηλικιών θα παρουσιάσει τα προσωπικά του εκθέματα σε μια προσπάθεια ανάδειξης ενός δημιουργικού τρόπου απασχόλησης. Οι δημιουργίες που θα δούμε στο Πνευματικό Κέντρο είναι αποκλειστικές δημιουργίες των παιδιών. Ξεκινάμε από νήπιο, από 5 ετών, μικρά παιδάκια που δημιουργούν τις δικές τους κατασκευές, τα δικά τους παιχνίδια, αλλά και χρήσιμα πράγματα όπως ένα ανεμιστήρακι, ένα φακό. Και από αυτή την πολύ μικρή ηλικία, εδώ και 1,5 χρόνο, διδάσκουμε τα παιδιά το πώς να δημιουργούν είτε τα δικά τους παιχνίδια, είτε τις δικές τους χρήσιμες κατασκευές. Οπότε αξίζει να επισκεφθεί κανείς την εκδήλωση αυτή και να δει με τα μάτια του πώς από 5 χρονών μέχρι και 17 τα παιδιά μπορούν πράγματι να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα χέρια τους για τόσο όμορφες δημιουργίες. Έχουμε περίπου στα 200 παιδιά εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε δυστυχώς λίγα από τα έργα των παιδιών, γιατί ο χώρος του πνευματικού δεν χωράει να δείξουμε όλα αυτά τα έργα. Αυτό είναι το καλό. Φανταστείτε ότι από αυτά τα 200 παιδιά, κάποια παιδιά έχουν φτιάξει και 15 έργα, κάποια έχουν φτιάξει απλώς 2. Οπότε φαντάζεστε τον όγκο των έργων. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα δείξουμε όλα. Είναι όμως ένα πολύ καλό δείγμα της δουλειάς που γίνεται εδώ.